Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τουρσουνίδη, χωρίς άλλες συστάσεις. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα Σέργιο μου. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Ποια είναι Κώστα. Η εικόνα Γιώργο που μπορείς πλέον να καταθέσεις για τον τελικό πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια θα σε ρωτήσω για το σύνολο της χρονιάς. Κοίταξε Κώστα, για τον τελικό ήταν ένα παιχνίδι θα έλεγα κάτω των αναμενωμένων που περιμέναμε από την ομάδα μας από τον ΠΑΟΚ, ειδικότερα στον πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ανικανότητα του διαιτητή με αυτά τα σφυρίγματα και δεν έχει να κάνει μόνο με την περίπτωση του πέναλτι. Νομίζω πολύ σημαντικό και καταλυτικό ρόλο έπαιξε οι γρήγορες κάρτες που έδωσε αδικαιολόγητα στους ποδοσφαιριστές μας. Εκνεύρισε την ομάδα μας. Υπήρχαν διακοπές. Πρώτη φορά βλέπω εγώ να παίρνει, δηλαδή με το παραμικρό να παίρνουν τις ομάδες και να φεύγουν, να παίρνει να τις βάζει μέσα στα ποδητήρια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα όχι και τόσο καλό σε ό,τι έχει να κάνει την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Από την άλλη σίγουρα η ομάδα μας δεν μπήκε καθόλου καλά στο πρώτο ημίχρονο και το 60-65 λεπτό δεν ήταν αυτή που έπρεπε και έχει να κάνει καθαρά με θέμα απόδοσης και πάθους θα έλεγα που έπρεπε να βγάλει σε αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς δεχτήκαμε το τέρμα με το πέναλτι, δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε, το κάναμε αυτό στα τελευταία λεπτά του τελευταίου 20 λεπτό που χαθήκαν ευκαιρίες αλλά δεν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα και δυστυχώς χάσαμε από έναν Παναθηναϊκό που σε καμία περίπτωση, το λέω με πλήρη επίγνωση της και αυτό που είδα αλλά και γενικότερα της εικόνας σαν ομάδες, δεν υπήρχε δυνατότητα ο Παναθηναϊκός αυτός να κερδίσει τον ΠΑΟ. Δώσαμε εμείς το δικαίωμα και εμείς με την απόδοσή μας αλλά και ο διαιτητής με τα σφυρίγματα, τα λάθος που έκανε. Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε για τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τους παίκτες που διαθέτει η διακοπή και η πρώτη και η δεύτερη? Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Καταλαβαίνουν όλοι τι λέω. Καταλαβαίνουν όλοι τι λέω. Ότι στις 10 και 5 τελείωσε το πρώτο ημίχρονο όταν θεωρητικά θα έπρεπε να τελειώνει το παιχνίδι. Τι σημαίνει αυτό για παίκτες όπως είναι ο Μπίσεσβαρ, ο Βιερίνια, παίκτες οι οποίοι και ταλαιπωρημένοι από όλη τη χρονιά και λόγω της ηλικίας τους. Συμφωνώ Κώστα σε αυτό που λες και δεν έχει μόνο σίγουρα και σαν ηλικιακά αλλά και σαν... Εγώ σε αυτό όμως που νομίζω που μένει είναι σε βγάζει έξω από το... από το ρυθμό που μπορεί να έχει μια ομάδα και ο κάθε ποδοσφαιριστής, σε εκνευρίζει, δεν έχει την ηρεμία που χρειάζεται για ένα τέτοιο παιχνίδι και όλα αυτά νομίζω συντελέσανε έτσι ώστε και η ομάδα μας, ενώ όπως το είπα δεν ήταν σε καλή μέρα, αλλά γίναν και όλα αυτά τα γεγονότα που μας αφήσαν πολύ πιο πίσω. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο σίγουρα, ο διαιτητής δεν ήταν καθόλου καλός. Θα έλεγα ότι ήταν προκλητικός απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, χωρίς αυτό να είναι, δεν το λέω για δικαιολογία μετά από τόσες μέρες. Νομίζω ότι με τα σφυρίγματα και με τον τρόπο που πήγε να διαχειριστεί το παιχνίδι, ήταν καταφανέστατο ότι ειδικά τη δική μας την ομάδα την έκοψε στα δύο και δεν την έδωσε, δεν την άφησε να ολοκληρώσει τέλος πάντων αυτή την εικόνα που ήθελε να έχει σαν ομάδα. Στέργιο. Γιώργο, πόσο εφικτό και εύκολο είναι για ένα ποδοσφαιριστή να μείνει συγκεντρωμένο στο παιχνίδι όταν γύρω του συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν στο ΆΚΑ και όταν έχει απέναντί του έναν διαιτητή? Γιατί πολλές φορές λέμε ότι πρέπει η ομάδα να είναι προετοιμασμένη και πνευματικά και σωματικά και ψυχολογικά, αλλά στην πράξη είναι αυτό εύκολο? Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Σίγουρα δεν είναι, γιατί και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, εκνευρίζονται, έχει να κάνει καθαρά με το χαρακτήρα και του καθενός. Είναι άλλοι που το προσπερνάνε, είναι άλλοι που εκνευρίζονται περισσότερο και χάνουν και τα μυαλά τους και το ρυθμό τους. Στην προκειμένη περίπτωση, κοίταξε να δεις, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι επικρατεί πάντα σε ένα τελικό.
Αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλά. Το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ από τότε που έπαιζα ποδόσφαιρο, περάσα τόσα πολλά χρόνια. Εντάξει, αυτό που γίνεται, το να πηγαίνει ο κόσμος, να πηγαίνει η ομάδα συνέχεια στην Αθήνα, να ταλαιπωρείται, να δημιουργούνται όλες αυτές οι καταστάσεις οι τραγικές που δημιουργούνται με την αστυνομία, με το κλίμα το αρνητικό. Είχαμε και το διαιτητή τώρα αυτό, αλλά νομίζω όλα αυτά συντελούν έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία ηρεμία και συστάξεις και των ποδοσφαιριστών και γενικότερα της ομάδος. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο η ομάδα να βρει το ρυθμό, σίγουρα έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Από την άλλη, όταν είσαι επαγγελματίας και ξέρεις ότι τι έχεις να αντιμετωπίσεις, πρέπει όσο μπορείς να τα αφήσεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου κάτι τέτοια γεγονότα που γίνονται και να είσαι συγκεντρωμένος 100% όσο μπορείς καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε και κατά κάποιο τρόπο το καταλαβαίνω, γιατί ήμουνα, είδα δηλαδή, αν μπω στη θέση του ποδοσφαιριστή, των ποδοσφαιριστών, σίγουρα και εγώ θα εκνευριζόμουν και μπορεί να αντιδρούσα και διαφορετικά. Όχι ότι είναι το σωστό, αλλά είσαι άνθρωπος και λειτουργείς έτσι. Νομίζω ότι και ο διαιτητής και γενικότερα το όλο κλίμα που διαδραματίστηκε ήταν ενάντια στον ΠΑΟΚ, ήταν κατά του ΠΑΟΚ και δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο που το γνωρίζουμε και το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν σου κρύβω ότι το είδα και με τα μάτια μου, δηλαδή η αντιμετώπιση από την αστυνομία, στον κόσμο, την ώρα που μπαίναμε στο γήπεδο, δηλαδή ήταν τόσο προκλητική και η αστυνομία και γενικότερα το όλο κλίμα, που εντάξει, αυτό νομίζω κάποια στιγμή, αν μπορεί να σταματήσει, πρέπει να σταματήσει, γιατί είναι καθαρά είναι αδικία. Δηλαδή δεν μπορεί συνέχεια ο ΠΑΟΚ να κατεβαίνει στην Αθήνα, να κατεβάζει 22-23.000 κόσμο, να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα, να υπάρχει πρόκληση από όλους και να θες ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να είναι αμέτωχοι σε όλο αυτό. Πρέπει, είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Γιώργο, και στο τελικό και συγγνώμη που τα λέω, θα το ξαναπώ. Αυτό δεν έχει να κάνει με το, σίγουρα επηρεάζει το αγωνιστικό. Από την άλλη θα το ξαναπώ ότι η ομάδα μας για το συγκεκριμένο παιχνίδι στα 65-70 λεπτά δεν ήταν ο ΠΑΟΚ που έπρεπε να είναι, δεν ήταν ο ΠΑΟΚ που περιμέναμε όλοι και σίγουρα δεν ήταν ο Παναθηναϊκός η ομάδα που μπορούσε να μας κερδίσει. Δώσαμε εμείς το ερέθισμα και το δικαίωμα με την απόδοσή μας και με όλα αυτά που είπα, προείπα πριν με το διαιτητή και όλα αυτά που διαδραματίστηκαν, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός αδίκως, θα έλεγα για μένα, να σηκώσει το κύπελο. Και στον τελικό, Γιώργο, και σε άλλα μεγάλα παιχνίδια της σεζόν, θυμάμαι ένα με τη Μαρσέλη, φυσικά δεν το ξεχνάει κανένας, θυμάμαι ένα με την Κομπεχάγη στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ πραγματικά τσαλαπάτησε τον αντίπαλο, χάθηκαν ευκαιρίες από αυτές που λες δεν χάνονται. Ας μείνουμε στον τελικό, η ευκαιρία του ΑΚΠΟΜ, η ευκαιρία του Τσόλακ, που για λίγο δεν πρόλαβε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή, το σουτ του Μπίσεσβαρ. Μπορούμε να μιλάμε, Γιώργο, μόνο για ατυχία ή συμφωνείς με όλους αυτούς που λένε ότι η μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ είχε έλλειμμα ποιότητας φέτος? Κοίταξε να δεις, Στέργιο, δεν μπορούμε να μιλάμε πάντα για ατυχία. Σίγουρα και η ατυχία και η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο σε έναν αγώνα. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να μιλάμε και να δικαιολογούμε συνέχεια για ατυχία. Και ειδικά όταν παίζεις τέτοια παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια, σημαντικά παιχνίδια, οι ευκαιρίες που σου δίνονται είναι ελάχιστες και πρέπει να τις εκμεταλλευτείς. Φέτος το πληρώσαμε πάρα πολύ και ανέφερες εσύ τα παιχνίδια και με τη Μαρσέη και με την Κοπεχάγη και με το προχθεσινό με τον Παναθηναϊκό. Μας δόθηκε η ευκαιρία, δεν μπορέσαμε να βάλουμε τον γκολ. Νομίζω, ναι, στο συγκεκριμένο παιχνίδι υστερήσαμε πάρα πολύ και αργήσαμε πάρα πολύ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Δεν ήμασταν αυτοί, δεν βγάλαμε την προσωπικότητα, δεν βγάλαμε την ποιότητα που έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ήταν μέτρια η απόδοσή τους και δώσαμε το δικαίωμα σε έναν μέτριο, θα πω, Παναθηναϊκό, γιατί πραγματικά ήταν μέτριος ο Παναθηναϊκός, να πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή το κύπελο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο απόλυτα. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε το ανύπαρκτο πέναλτι αυτή τη φάση και ένα σούτ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έκανε κάτι άλλο.
Καθυστερήσεις έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ προσέγγισε το παιχνίδι. Και μίλησε ο Γιώργος για τον διαιτητή. Να μην αναλύσουμε τώρα το επιθετικό φάουλ που το έκανε πέναλτι, το φάουλ που δεν έδωσε στο ΣΒΑΜ, τις κάρτες που τα είπαμε, το πέναλτι στο Μητρίτσα, πολλά και διάφορα. Πλέον έχουμε διαμορφώσει άποψη για ένα τελικό που τον είχαν ταγμένο στον Παναθηναϊκό και έκαναν και απονομή. Το σύνολο της χρονιάς, θέλω Γιώργο να μου κρίνεις. Χθες, προχθές, συζητώντας με το Στέργιο, είπα ότι σε σχέση με τα λεφτά που αξίζει αυτό το ρόστερ, η χρονιά είναι αποτυχημένη. Σε σχέση με την πραγματική ποιότητα των παικτών, είναι επιτυχημένη. Κοίταξε να δεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, σίγουρα είναι διαφορετικά πράγματα. Εγώ θα μείνω καθαρά στο αγωνιστικό και θα πω ότι ναι, η χρονιά είναι αποτυχημένη. Δεν μπορούμε να συζητάμε για επιτυχημένη χρονιά όταν έχεις χάσει το πρωτάθλημα πάρα πολύ νωρίς, όταν έχασες το κύπελο. Σωθήκαμε λίγο με την πορεία που είχαμε στην Ευρώπη, μια πάρα πολύ ικανοποιητική πορεία που είχαμε στην Ευρώπη. Αλλά σαν σύνολο εικόνας της ομάδος, και μιλάω και σαν απόδοση, αλλά και σαν τίτλος, η χρονιά δεν μπορεί να κριθεί. Ήταν αποτυχημένη. Δεν πήραμε ούτε το πρωτάθλημα, δεν πήραμε ούτε το κύπελο. Η απόδοση της ομάδος δεν ήταν καθόλου καλή. Και νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας και δεν πρέπει κανένας να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να πούμε ότι η χρονιά ήταν επιτυχημένη. Δεν ήταν καλή η χρονιά η φετινή. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες ότι με το ρόστερ, με τα δεδομένα που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟ, ναι, νομίζω ότι είναι αδικαιολόγητο η ομάδα να παρουσιάζει και τέτοια εικόνα και να μην κατακτεί τίτλους και στόχους της. Από την άλλη, όλα αυτά πρέπει και να προβληματίσουν αλλά και να βάλουν σε μια σκέψη τον οργανισμό ΠΑΟ και τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα. Έκλεισε η χρονιά, δυστυχώς έκλεισε όχι με τον καλύτερο τρόπο. Αν θες τη δική μου την άποψη, Κώστα και Στέργιο, πρέπει να γίνει ριζική ανανέωση στον ΠΑΟΚ, πρέπει να φύγουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, προσφέρανε πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έκλεισε ο κύκλος αυτών των παιδιών, να έρθουν νέοι παίχτες, καλοί ποδοσφαιριστές. Εγώ πάντα το λέω και το φωνάζω ότι ο ΠΑΟΚ, ειδικά τα χρόνια τώρα του Σαββίδη, που έχει την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να φέρει παίχτες υψηλής ποιότητας από το πάνω ράφι που λέμε ποδοσφαιρικά. Πρέπει να το πράξουν αυτό, πρέπει να το κάνουν, πρέπει να γιγαντώσουν την ομάδα, να τη δυναμώσουν, έτσι ώστε η επόμενη χρονιά να ξεκινήσει με τους καλύτερους αιωνούς. Αυτό όμως για να γίνει, πρέπει να γίνει για μένα μια ριζική εκαθάριση, να τελειώσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που είτε είναι στο όριο της ηλικίας και έχουν προσφέρει αυτά που προσφέρανε, είτε κάποιοι δεν αξίζουν να είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά πρέπει να τα στο τραπέζι, να τα δούνε, να τα εξετάσουν και να πάρουν και τις ανάλογες αποφάσεις. Συμφωνείς λοιπόν ότι θα πρέπει να πάει σε ένα σχεδιασμό χωρίς συναισθηματισμούς ο ΠΑΟΚ? Όχι, σχεδιασμό δεν υπάρχει, ρόστερ, όχι, για την δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να συζητάμε για συναισθηματισμούς, Κώστα. Φέτος το πληρώσαμε πάρα πολύ και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με συναισθηματισμούς. Όλα αυτά τα παιδιά σίγουρα προσφέρανε, όπως είπα τους ευχαριστούμε, δώσανε τα πάντα, δώσανε και την ψυχή τους. Από εκεί και πέρα έχει κλείσει ο κύκλος τους. Φέτος είδες το πείραμα, τουλάχιστον το πείραμα, σε εισαγωγικά, από ό,τι κατάλαβα και ήθελε και ο Λουτσέσκου. Και ίσως τον καταλαβαίνω σε ένα σημείο ότι ήθελε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους εμπιστεύεται, τους γνωρίζει, δημιουργεί, γιατί ο Λουτσέσκο έχει ένα μεγάλο προσόν να έχει καλά αποδυτήρια και αυτό είναι πολύ μεγάλο και ίσως με αυτούς τους ποδοσφαιριστές το πέτυχε αυτό. Από την άλλη όμως αγωνιστικά είδαμε ότι δεν μπορούν αυτά τα παιδιά, είτε φτάσανε σε ένα όριο ηλικίας, είτε κουραστήκαν, είτε κορεστήκανε, είτε πολλά, είτε μπορώ να σου πω. Νομίζω ότι ο κύκλος όλων αυτών των παιδιών, και να μην αναφέρω τώρα, να μην μπαίνω στη διαδικασία ονομάτων, νομίζω ότι έχει κλείσει και πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει μια ριζική ανανέωση και να φέρει καινούριους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Ωραία.
Δεν ξέρω, Στέργιο, αν έχεις να ρωτήσεις κάτι τον Γιώργο πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μαζί του. Πολλά θα ήθελα, αλλά είμαστε στο παράένα. Ξέρεις, εγώ Κώστα και Γιώργο θα ήθελα και την άποψη για 2-3 συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχουμε και το χρόνο. Α, θέλεις, μπορώ να σου, δεν έχω, ξέρεις, δεν έχω, δεν έχω. Το ξέρω. Και πάντα μιλάμε, πάντα καθαρά προς όφελος και για το έτσι όπως το βλέπω εγώ. Έχει να κάνει καθαρά με τον ΠΑΟΚ, έχει να κάνει καθαρά με την ομάδα και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δυναμώσει σε όλα τα επίπεδα. Είναι κρίμα για την ομάδα αυτή, είναι κρίμα για τα χρόνια του Σαββίδη. Πρέπει να έρθει και ο μεγαλομέτωχος να μπορέσει να έρθει κοντά στην ομάδα, να γιγαντώσει την ομάδα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τι πόλεμο, και όχι μόνο τώρα, γενικότερα τι γίνεται γύρω από την ομάδα μας. Πρέπει όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ να γίνει ένα, να δυναμώσει για να ξαναδούμε την ομάδα εκεί που την αρμόζει. Είναι κρίμα, πραγματικά το λέω, είναι κρίμα. Αυτός ο κόσμος, δηλαδή πήγανε στην Αθήνα 22.000 κόσμος, ταλαιπωρηθήκανε, ξύλο, δακρυγόνα. Δηλαδή γυρνούσαμε από την Αθήνα και δεν είχαμε, το ξέρετε κι εσείς, πάρα θα μου πεις αυτό είναι. Είναι και αυτό. Δεν είχε ένα βενζινάδικο, δεν είχε να βάλουμε βενζίνη. Μπήκαμε στο Βόλο για να βάλουμε βενζίνη. Μπήκαμε στο Βόλο, εγώ μπήκα στο Βόλο για να βάλω βενζίνη. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αυτό όμως είναι τραγικό, κάθε χρόνο αυτό συμβαίνει. Τραγικές οι συνθήκες, διότι πρέπει να ταξιδέψεις στο ΆΚΑ να δεις τελικό. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει τελικό στο Καφτατζόγλιο. Δεν μπορεί. Ας έρθουν γιατί αυτοί εδώ, Κώστα. Ας έρθουν μια δεν φορά εδώ να ποτέ. Μα δεν θα έρθουν. Το ξέρω. Μα το ξέρω, Κώστα. Το ξέρω. Το ξέρω. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό, το λέω, γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να γιγαντώσει, να δυναμώσει σε όλα τα επίπεδα και να μην δέχεται τέτοιες προσκλήσεις. Έχει παραγίνει το κακό, δηλαδή είναι κρίμα. Είναι κρίμα για τον κόσμο, είναι κρίμα για τον μεγαλομέτωχο, είναι κρίμα για την ομάδα, είναι κρίμα για όλους. Είναι κρίμα να αντιμετωπίζεται ο ΠΑΟΚ έτσι. Και ξέρουμε πολύ καλά γιατί αντιμετωπίζεται, γιατί έχει δυναμώσει ο ΠΑΟΚ και το φοβούνται, εννοείται, καθαρά 100%. Τα είπες όλα. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, γιατί ο Στέργιος θέλει να κάνει και άλλες ερωτήσεις και εγώ θέλω. Όποτε, αλλά ο χρόνος δεν μας φτάνει σήμερα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.